Θεσμικά κάθε φορά που είμαι στην Σιτία, όπως και σε κάθε Δήμο του Νομού, έχω μία συνάντηση με τον Δήμαρχο και με τους θεσμικούς εκπροσώπους της κάθε περιοχής. Σε σχέση με την συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε Δήμος, η κάθε περιοχή γενικά. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι στο Δήμο Σιτίας υπάρχουν σε εξέλιξη μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τον τόπο, αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, που χρειάζονται την παραπέρα προσπάθεια προκειμένου να τύχουν άνθρωποι ή πολίτες μιας προστασίας ή, εν πάση περιπτώσει, μιας ωφέλειας, την οποία την έχουν ανάγκη, ειδικά σε αυτή την δύσκολη, πραγματικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε όλοι μας. Τα θέματα που συζητήσαμε κυρίως ήταν το θέμα του αεροδρομίου και θα αναφερθώ σιγά σιγά και αναλυτικά σε ένα-ένα ξεχωριστά. Το θέμα της σχοινοκαρπίας που αφορά χιλιάδες ανθρώπους και στην περιοχή μας και στο νομό. Το χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών εγκατάστασης του εργολάβου στο δρόμο στο Χαμέζι και βεβαίως το θέμα του νοσοκομείου. Όσον αφορά τώρα το θέμα του αεροδρομίου, πριν από μερικές μέρες με ενημέρωσε και ο Δήμαρχος, με ενημέρωσε και ο εργολάβος του έργου, ότι το προγραμματιζόμενο ποσόν για την συνέχιση των εργασιών από τις 15 Αυγούστου μέχρι τέλος του χρόνου από πλευράς Υπουργείου Δημοσίων Έργων ήταν περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που σύμφωνα με τον ανάδοχο δεν επαρκούσε για να τηρηθούν οι ρυθμοί της εξέλιξης του έργου έτσι ώστε να μπορεί να παραδοθεί το έργο στον Ιούνιο του 2014, που μπαίνουμε και στην καρδιά της τουριστικής περίοδου με την έλευση των τζάρτερ κλπ. Συναντήθηκα με τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, τον κύριο Φυσοχοίδη, στον οποίο ζήτησα ότι αυτό το ποσό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 4 εκατομμύρια ευρώ για να μπορεί να υπάρξει η ομαλή συνέχιση των εργασιών του έργου και να παραδοθεί στις συμβατικές, εν πάση περιπτώσει, στις γρηγορότερες προθεσμίες που μπορεί να παραδοθεί, που θα αποτελέσει και ένα μεγάλο όφελος και για τον τόπο και για τους ανθρώπους. Ο Υπουργός μου δεσμεύτηκε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, ότι θα φροντίσει, εν πάση περιπτώσει, θα κοιτάξει να έχουμε μια ομαλή χρηματοδότηση, όχι του ύψους των 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είχε πει ο Γενικός Γραμματέας στον εργολάβο του έργου, αλλά το λιγότερο 4 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί με τους καλύτερους ρυθμούς. Νομίζω ότι θα το παρακολουθήσουμε και με τον Δήμαρχο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή υπάρχει η δέσμευση του Υπουργού ότι δεν θα το παρακολουθήσουμε, θα είμαστε από κοντά να το παρακολουθούμε, γιατί είναι σημαντική σημασία, διότι από του χρόνου, εάν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι εργασίες, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο. Και για τον νομό, και για τον τόπο μας εδώ, και για τον νομό γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά τη σχοινοκαρπία. Πριν από μερικές μέρες, αφού είχαμε κάνει και μία συνεννόηση με τον Δήμαρχο, συναντηθήκαμε, ζήτησα και έκλεισα ένα ραντεβού με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, όπου θέσαμε το θέμα της ανάγκης της αποζημίωσης των παραγωγών που ζημιώθηκαν από το φαινόμενο της σχοινοκαρπίας. Από το Δήμο Σιτίας είχαν έρθει 3 δημοτικοί σύμβουλοι,
ο Γιάννης Οδρακάκης ο αντιδήμαρχος, ο Γιώργος ο Τσιφετάκης ο δημοτικός σύμβουλος και ο Θοδωρής ο Πετρουβλάκης. Και από την Ιεράπετρα ήρθε ο διευθυντής της Ένωσης Ιεράπετρας, ο Νίκος ο Δασκαλάκης. Θέσαμε τα θέματα, όχι μόνο αυτά, και το θέμα της συνδεδεμένης των θερμοκηπίων και της επέκτασης των ζημιογόνων αιτίων από την κλιματική αλλαγή από πλευράς του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να υπάρχει μία ευρύτητα στις αποζημιώσεις. Αλλά βασικά θέσαμε το θέμα της κοινοκαρπίας που αφορά χιλιάδες, πολλές χιλιάδες παραγωγούς σε όλο τον νομό. Και υπάρχει βάση για αποζημίωση, γιατί ακριβώς το ποσοστό της ζημίας υπερβαίνει το 30% του συνόλου των εκτάσεων που υπάρχουν στον νομό. Υπήρξε παλιότερα μία προσπάθεια, αλλά δεν είχαμε το 30% που προβλεπόταν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ό,τι και να κάναμε, δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα το έχουμε, το συζητήσαμε. Ο Υπουργός έδωσε εντολή μετά τη συνάντηση αυτή και στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ να συλλέξει τα στοιχεία. Σήμερα ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ είναι στο Ηράκλειο, όπου, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία το ότι είναι στο Ηράκλειο. Αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί συνολικά για όλες τις περιοχές όπου έχει υπάρξει το φαινόμενο αυτό. Ζητήσαμε στη συνάντηση που κάναμε να μην αντιμετωπιστεί το θέμα μαζί με άλλα προϊόντα που έχουν πάθει ζημιές, γιατί θα καθυστερήσει πολύ. Ζητήσαμε δηλαδή ο φάκελος της κοινοκαρπίας να πάει μόνος του. Όχι ούτε με περονόσπορους, ούτε εν πάση περιπτώσει με οτιδήποτε άλλα φαινόμενα μπορεί να ζημιογόνα να υπήρξαν, να τα κάνουμε πακέτο. Γιατί αυτό θα έχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, γιατί ο έλεγχος θα είναι πιο σύνθετος. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που σημαίνει ότι στα όρια ενός περίπου έτους μπορεί να έχουμε και την έγκριση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης των συνολικών ποσών. Για όλες τις ζημιές είναι περίπου 50 εκατομμύρια και θεωρώ ότι είμαστε σε ένα δρόμο σωστό, εν πάση περιπτώσει, στον δρόμο της επίλυσης του ζητήματος αυτό και να επαναλάβουμε, και είμαστε σε μια διαδικασία, να επαναλάβουμε την προσπάθεια, διότι εδώ έχουμε ένα δεδομένο. Το δημιουργήσαμε το 2002. Όταν με πολλή επιμονή τότε, ως βουλευτής, ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπιζόταν το φαινόμενο, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε το 2002 ο κόσμος είχε αποζημιωθεί και πήρε πραγματικά πάρα πολλά λεφτά σε μια πάλι δύσκολη περίοδο που δεν υπήρχαν εισοδήματα. Δεν ήταν βέβαια η δυσκολία που υπάρχει σήμερα. Σήμερα προέχει ακόμα περισσότερο να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή της έγκρισης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρωθεί αυτή η ζημιά. Αλλά έχουμε το προηγούμενο του 2002 που μας καθιστά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ασφαλής να το διεκδικήσουμε, να το κερδίσουμε και για μια ακόμη φορά οι άνθρωποι να πληρωθούν και να αποζημιωθούν σε μια πολύ δύσκολη και για τη ζωή τους και για την παραγωγή τους περίοδο. Τώρα, νομίζω ότι θα το πετύχουμε αυτό. Δεν θα το αφήσουμε, θα το παρακολουθήσουμε. Είμαστε, όπως σας λέω, σε μια συνεργασία, γιατί είμαι της άποψης ότι η συλλογική δουλειά και η από κοινού προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα. Κανένας μας δεν είναι μάγος, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μας δίνει την παρουσία του, καταθέτει την παρουσία του, την αγωνία του, την ευαισθησία του και το δείχνει σε μια πολύ μεγάλη διαδρομή της πορείας του. Εγώ, σε ό,τι με αφορά, αυτό έκανα πάντα, αυτό θα κάνω και τώρα. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που θεωρητικά είμαι στον πάγκο.
Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Για μένα σημασία έχει η αγωνία μου και η προσπάθεια που πρέπει να κάνω για αυτόν τον τόπο σε οτιδήποτε και αν προκύπτει. Τώρα, στον δρόμο του Χαμεζίου έχουν ολοκληρωθεί οι προσυμβατικοί έλεγχοι και πιστεύουμε σε μια επικοινωνία που είχαμε και με τον Δήμαρχο ότι περίπου σε κανένα 1,5 μήνα θα έχουμε την εγκατάσταση του εργολάβου με την υπογραφή της σύμβασης. Στο θέμα των νοσοκομείων υπάρχει μια, όλοι την αντιλαμβανόμαστε, μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα το να λέμε λεπτομέρειες νομίζω ότι είναι λίγο επαναλαμβανόμενα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν υπάρχουν πια λόγια για να αποτυπώσουν μια κατάσταση δύσκολη. Αυτό που έκανα, ζήτησα από τον Υπουργό, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, να έρθει να επισκεφτεί και να δει από κοντά και να ακούσει ποια είναι η πραγματικότητα και ποιος είναι ο ρόλος των νοσοκομείων του νομού, που πάρα πολλοί από τα σύνορα και μέσα του Λασιθίου επιδίδονται σε μία κατασκοφάντηση στη λογική ότι το Λασίθι έχει πολλά νοσοκομεία και ότι είναι υψηλή η νοσοκομιακή δαπάνη και ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνουν περικοπές. Περικοπές γίνονται παντού. Αλλά θα πρέπει για μας εδώ να υπάρξει μια στοιχειώδης λειτουργία που να εξασφαλίζει την ζωή των ανθρώπων. Ζήτησα λοιπόν από τον Υπουργό να έρθει ο ίδιος εδώ να μιλήσουμε και να δει από κοντά πραγματικά ποια είναι η κατάσταση και ποιες λύσεις, τις ελάχιστες λύσεις μπορούμε να προωθήσουμε μέσα σε όλο αυτό το κλίμα προκειμένου να υπάρξει μια αίσθηση ασφάλειας των ανθρώπων της περιοχής αλλά και του νόμου γενικότερα. Κύριε Καρχημάκη, αν και τα τέσσερα θέματα στα οποία αναφερθήκατε ήταν πολύ σημαντικά, θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα της κοινοκατοίκειας, γιατί είναι καθοριστικό για την οικονομική πορεία της περιοχής τον επόμενο χειμώνα. Άκουσα με προσοχή τα όσα είπατε, αλλά την ίδια στιγμή που μιλάτε για σύμνοια, για συμπαράταξη και είχαμε την επίσκεψη στο Υπουργείο μαζί με τους εκπρόσωπους αγροτικών συλλόγων και δημοτικών συμβούλων. Την ίδια στιγμή ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κ. Καρδιτάκης, κατηγορεί την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για σπέκουλα και κομματικά παιχνίδια στο θέμα της κοινοκατοίκειας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είδαμε τις δικές σας ενέργειες για να υπάρξει κάποια αποζημίωση. Αν ο κ. Πλαγιωτάκης είναι ανύπαρκτος και εξαφανισμένος, δεν μπορώ να απολογηθώ γι' αυτόν. Εγώ έδωσα μια μάχη το 2002, την κέρδισα. Ξαναδίνω την ίδια μάχη, μια συλλογική μάχη, γιατί υπάρχει η υποστήριξη των ανθρώπων και η σύμπνοια των θεσμικών εκπροσώπων και της αυτοδιοίκησης σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε από κοινού να αποζημιωθούν οι άνθρωποι όπως το 2002, στο μοντέλο του 2002. Τώρα, το ποια είναι η σπέκουλα για κάτι το οποίο είναι μια πραγματική ανάγκη, το ποια είναι η συμμετοχή, το ποιο είναι το ενδιαφέρον κλπ. Αυτό νομίζω το κρίνει καθημερινά ο κόσμος. Έτσι. Εγώ βουλευτής δεν είμαι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Στρατεύομαι, χωρίς να με ενδιαφέρει οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε σχέση με τη δική μου πορεία, από όπου και αν βρεθώ και όπως και αν βρεθώ και τώρα και στο μέλλον, θα είμαι εδώ για τον τόπο μου. Από εκεί και μετά, αυτοί που τιμήθηκαν έπρεπε να έχουν λίγο περισσότερο ανεπτυγμένα τα αντανακλαστικά τους. Νομίζω ότι ο Δήμος είναι ανοιχτός σε όλους, συνεργάζεται με όλους για το καλό αυτού του τόπου. Και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας αναλαμβάνει την δική του ευθύνη για το πώς θα ανταποκριθεί στην προσπάθεια αυτή που κάνουν οι άνθρωποι και οι θεσμικοί του εκπρόσωποι. Γιατί και εμείς είμαστε ενταγμένοι λίγο πολύ σε αυτό το πλαίσιο. Ακριβώς επειδή έχουμε μια διαφορετική επικοινωνία και μια διαφορετική πρόσβαση με τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, ο καθένας μας
είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, το σεβασμό που απηχεί, τη διαδρομή του, στην προσπάθεια που κάνει ο τόπος. Εγώ λοιπόν, αυτή μου τη διαδρομή θα την καταθέτω όποτε και αν χρειαστεί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί για να καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων ή, εν πάση περιπτώσει, για να φρενάρουμε κάποια πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στη ζωή των ανθρώπων. Άλλωστε, μέχρι όταν ήμουν βουλευτής, νομίζω ότι πάρα πολλά συζητιόταν ότι φεύγουν, καταργούνται κλπ. Αλλά μέχρι που ήμουν, ευτυχώς δεν καταργήθηκε τίποτα. Χωρίς να θέλω να υπενιχθώ τίποτα άλλο σε σχέση με τον εαυτό μου. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα κλείσαν πάρα πολλά πράγματα. Ή αφαιρέθηκαν από την περιοχή και από τον νομό πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία μέχρι τότε δεν είχαν επιτευχθεί. Θα μου πείτε, θα καταφέρνατε να τα διασώσετε όλα? Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί και να κατάφερνα, γιατί είναι ένα κλικ παραπάνω το να έχεις μια θεσμική ιδιότητα του βουλευτή σε μια τέτοια περίοδο, ότι δεν θα δημιουργούνταν τόσα προβλήματα όσα δημιουργήθηκαν. Και ο Δήμαρχος ξέρει, και με τη συνεργασία που είχαμε, για το πώς διασώσαμε τα ΤΕΗ. Και τα τρία ΤΕΗ. Εν διαπουσία αυτών που τιμήθηκαν. Διότι πάρα πολλοί από εσάς είστε σε θέση να γνωρίζετε, γιατί όταν ξεκινάς μια προσπάθεια, δεν βγάζεις ανακοινώσεις, περιμένεις να τελειώσεις. Γιατί αν βγάλεις μια ανακοίνωση, μπορεί να βιαστείς ή να αγχωθείς, μπορεί να δημιουργήσεις πρόβλημα στην αγωνία σου να το προλάβεις ή να το πεις πιο γρήγορα εσύ. Όμως, πολύ γνωρίζετε το πώς συστηματοποιήσαμε και την προσπάθεια της διάσωσης των ΤΕΗ. Έτσι. Και εκεί θεώρησα ότι ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω και το έκανα. Θα μπορούσα, λέγανε κάποιοι, τώρα δεν είσαι βουλευτής, τι ασχολείσαι. Από όπου και αν βρεθώ θα ασχολούμαι και όσο μπορώ.